Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις της ημέρας σε ένα λεπτό από το insider.gr. Προσοχή, ο κίνδυνος να ξεσπάσει ένας εμπορικός πόλεμος δεν έχει περάσει. Προειδοποιεί το πρακτορείο CNBC, αποτιμώντας τις εξελίξεις στο μέτωπο του εμπορίου τα τελευταία 24 ώρα. Ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping χθες Τρίτη δεν μίλησε για κλιμάκωση της ρητορικής του Πεκίνου απέναντι στις ΗΠΑ, γεγονός που αποτιμήθηκε θετικά από τις αγορές, καθώς θεωρήθηκε ως προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι και να μειωθεί ο κίνδυνος να ξεσπάσει τελικά ένας εμπορικός πόλεμος. Ως αποτέλεσμα λοιπόν όλων αυτών, οι αγορές χθες κατέγραψαν σημαντικά κέρδη, αν και δεν έχουν περάσει παρά λίγες ημέρες από την παραδοχή του Ντόναλντ Τραμπ, που οι ΗΠΑ στον όποιο εμπορικό πόλεμο τον έχουν χάσει ήδη. Ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης θα εφαρμόσει μεταμνημονιακά ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας στην Ελλάδα, ενώ θα αναθεωρεί τακτικά και τις αναλύσεις βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Ο επικεφαλής του Μηχανισμού Σταθερότητας, Κλάους Ρέγκλινγκ, δεν κρύβει στις δημόσιες τοποθετήσεις του πως η μετεξέλιξη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο θα πρέπει να συνοδεύεται και από αυξημένες αρμοδιότητες, όπως την εξάπλωση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης που σήμερα εφαρμόζεται στα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης που έχουν εξέλθει προγραμμάτων στήριξης. Με το εν λόγω σύστημα, ο ESM εξετάζει το εάν οι χώρες που ήταν σε πρόγραμμα μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους. Η άσκηση αυτή θα έχει ακόμα πιο δυναμικό χαρακτήρα στην περίπτωση της Ελλάδος, κάτι που οι Ευρωπαίοι δεν κρύβουν. Την ώρα που ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Facebook ζήτησε για μία ακόμη φορά συγγνώμη από το Αμερικανικό Κογκρέσο για την παραβίαση και χρήση των προσωπικών δεδομένων εκατομμυρίων χρηστών του από την Cambridge Analytica, πολλοί χρήστες προβληματίζονται για το αν θα πρέπει να καταργήσουν ή όχι τον λογαριασμό τους. Αντί όμως να προχωρήσουν σε ακραία βήματα, καλό θα ήταν να διαγράψουν από το προφίλ τους ορισμένες πληροφορίες, ώστε να διασφαλίσουν τα δεδομένα τους σε πιθανές μελλοντικές καταχρήσεις, όπως την ημερομηνία των γενεθλίων τους, τον αριθμό του τηλεφώνου τους, αρκετούς από τους φίλους, τις φωτογραφίες των παιδιών τους, τον διευθυντή τους. Στο insider.gr μπορείτε να διαβάσετε 12 πράγματα που μπορείτε να διαγράψετε, καθώς και χρήσιμες συμβουλές για την δική σας προστασία. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας, με το γενικό δικτυμόνα κυμαίνει 808,16 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,29%. Πτωτικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.